Καλησπέρα σας. Είμαι ο Oded και είμαι CEO του Ισραηλινο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου, Εμπορικού Επιμελητηρίου και είμαι πολύ ευτυχής και ευχαριστώ για την πρόσκληση, φίλε Ηλία, σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό φόρουμ της Ελεύθερης Αποπόλυτα Ανατολικής Μεσογείου. Θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να μοιραστούμε μαζί σας το τι κάνουμε στο Ισραήλ για να πετύχουμε αυτήν την ελεύθερη από απόλυτα Μεσόγειο. Έχουμε μια συνεργασία με περίπου 300 μέλη σε μια κοινοπραξία που συνεισφέρει προς αυτό το σκοπό. Βλέπετε εδώ τα μέλη μας αυτά. Είμαστε πολύ ενεργοί σε διάφορους τομείς. Η βιωσιμότητα για μας είναι πολύ σημαντικό θέμα, εδώ και 2 χρόνια περίπου. Είχαμε ένα φόρουμ βιωσιμότητας και δηλώσαμε όλοι την δέσμευσή μας να δουλέψουμε για το ESG και για άλλους στόχους της πράσινης ανάπτυξης, της ευφυής πόλης και άλλους τομείς δραστηριότητας. Το Φόρουμ Βιωσιμότητας έχει διάφορες δραστηριότητες με ηγέτες από πολλούς χώρους της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων, με 6 κεντρικές δραστηριότητες. Η πρώτη είναι η κυκλική οικονομία και η κυκλική επιχειρηματικότητα. Εδώ έχουμε υποστήριξη της αρχής καινοτομίας, που φέτος εστιάζει κυρίως στην υψηλή τεχνολογία και έχουμε 3 θεματικές μαθημάτων που γίνονται αυτή την περίοδο. Έχουμε μια πλατφόρμα καινοτομιών, την οποία θα σας δείξω και στο επόμενο slide σε λεπτομέρειες, με ομάδες οι οποίες στηρίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη για να αναπτύξουν στη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση προγράμματα ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας με σκοπό να βρουν λύσεις στο μαλακό εύκαμπτο πλαστικό και στα άλλα πλαστικά απορρίμματα που είναι ένα βασικό πρόβλημα στην Μεσόγειο. Έχουμε και την ομάδα η οποία εξετάζει ζητήματα εφοδιαστικής αλυσίδας με 3 βασικές προδιαγραφές. Στις 22 Νοεμβρίου έχουμε μια συνεδρίαση της ομάδας αυτής και είστε καλεσμένοι μας εφόσον θέλετε να έρθετε. Η εφοδιαστική αλυσίδα θέλει να θέσει κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές για τις συνθήκες ESG. Μετά έχουμε την ομάδα κανονιστικού πλαισίου και την ομάδα στον τομέα των μεταφορών, που πάλι εστιάζει σε ζητήματα βιωσιμότητας, για παράδειγμα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και η τελευταία ομάδα είναι οι αναφορές ESG, είναι η ομάδα που συνεργάζεται με τις ΗΠΑ και με συγκεκριμένους συνεργάτες από το χρηματιστήριο των ΗΠΑ και όλα μας τα μέλη είναι πλήρως ενημερωμένα για το τι θα επακολουθήσει στον χρηματοοικονομικό τομέα τα επόμενα χρόνια λόγω των αλλαγών που είπαμε. Να έρθω στις λεπτομέρειες για την πλατφόρμα καινοτομίας και κυκλικής οικονομίας. Εδώ έχουμε προκλήσεις σε διάφορες διαστάσεις στην κυκλική οικονομία. Τα μέλη μας έχουν καταγράψει περίπου 25 διαφορετικές προκλήσεις, τις οποίες αντιμετωπίζουν οι συνεργάτες μας σε όλο τον κόσμο και δουλεύει πάνω στην ευκρινή διατύπωσή τους και στην διατύπωση τακτικών λύσεων, τις οποίες θα ανακοινώσουμε και σε όλους τους συνεργάτες. Θα ήθελα ξανά να ευχαριστήσω για την πρόσκληση σε αυτή την σημερινή συνεδρίαση και να ευχηθώ καλή τύχη και καλά αποτελέσματα. Πολλές ευχές στην ελληνική ομάδα. Ευχαριστώ, Oded.